Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και Παρασκευή είναι. Σας εύχομαι και καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στον Blue Sky και παρακολουθείτε την εκπομπή «Ραντεβού με την επικαιρότητα». Μια επικαιρότητα η οποία τρέχει πριν από λίγο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κινάλ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον φίλο, βουλευτή, συνοδοιπόρο, συνομιλητή και πάνω απ' όλα δάσκαλο στη δημοσιογραφία, τον Γιάννη Λοβέρδο, βουλευτή πια της Νέας Δημοκρατίας εδώ και μήνες στην Δυτική Αθήνα. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο μου. Η συζήτηση είχε ενδιαφέρον, διότι... Ήταν οικολογικού περιεχομένου, έτσι, ναι, πάνω, γιατί είχε να κάνει με τα απορρίμματα. Η συζήτηση είχε ενδιαφέρον για δύο λόγους. Mm-hmm. Πρώτον, για συμβολικούς λόγους. Θα έλεγα ότι μου έκανε κακή εντύπωση το γεγονός, έκανε και στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας βουλευτής στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Εκτός από ορισμένους βουλευτές της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου και δύο βουλευτές μόνο από το Κινάλ που είχε κάνει και την ερώτηση, όλοι οι άλλοι ήταν βουλευτές μόνο. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι ήταν Παρασκευή και ενδεχομένως έχουν πάει σε εκλογικές τους περιφέρειες. Αυτά ήταν δικαιολογίες, διότι μετά, όταν έγιναν οι ερωτήσεις στους υπουργούς, υπήρχαν και άλλες. Ήρθανε κάποιοι και του ΚΚΕ κλπ. Τέλος πάντων, ας είναι. Να πούμε, Γιάννη, με την άδεια σου, ότι έχουμε και καλές εξελίξεις στο κομμάτι των συντάξεων. Θα είναι γενναιόδωρες οι αυξήσεις επικουρικές συντάξεις σε 360.000 δικαιούχους, όπως φαίνεται, μετά τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι, και να μένετε πλέον η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, έτσι. Να δούμε ποια είναι τα προβλήματα με τις συντάξεις και να τα πούμε τώρα όλα όσο είναι, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί που μας παρακολουθούν έχουν πρόβλημα με τη σύνταξή τους ή που προσδοκούν να πάρουν τη σύνταξή τους. Θα έρθει ένα καινούριο νομοσχέδιο, το πιθανότερο στέλνει Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου στη Βουλή για να ψηφιστεί από το Υπουργείο Εργασίας. Το νομοσχέδιο αυτό θα προσπαθήσει να θεραπεύσει τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου που κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισταγματικές. Αυτές είναι κυρίως δύο. Το πλαφόν που μπήκε στις επικουρικές συντάξεις, αν το σύνολο, το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης ήταν πάνω από 1.300 ευρώ και εκεί υπήρξε μια αδικία μεγάλη για όσους έχασαν μεγάλο κομμάτι της επικουρικής του σύνταξης. Για αυτούς θα διορθωθεί σε μεγάλο βαθμό και ιδίως για εκείνους που είχαν μεγαλύτερη επικουρική σύνταξη θα πάρουν πίσω αυτά που χάσανε στην επικουρική σύνταξη πάντα. Όχι στην, η αναδρομικότητα από πότε ισχύει όμως? Η αναδρομικότητα ισχύει από την... νομίζω από την... θα το λέει ο νόμος, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι, δεν πάει πολύ πίσω, γιατί θα την αυτή το ταμείο στον αέρα. Δεν πάει πολύ πίσω, γιατί όντως το... Δημοσιονομικά ταμείο, δεν αντέχει το χώρα, ταμείο το επικουρικό είναι αρνητικό, έτσι, για να είμαστε ρεαλιστές. Το δεύτερο που θα θεραπευθεί είναι ως ό,τι αφορά το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων, των υψηλότερων συντάξεων. Mm-hmm. Δηλαδή, οι συντάξεις οι οποίες είναι, ξέρεις, κάποιος που έπαιρνε σύνταξη μετά από 30-35 χρόνια εργασίας, και λογικό θα ήταν να παίρνει και μεγαλύτερη σύνταξη, να έχει μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή, με τον νόμο Κατρούγκαλου είχε πέσει. Αυτό εκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας σαν αντισταγματικό. Και έτσι μπορεί να έφτανε κάποιος που είχε δουλέψει 15-20 χρόνια να παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη από αυτό που είχε δουλέψει 35 χρόνια. Ήταν προφανώς άδικο. Αυτό λοιπόν θα θεραπευθεί και αυτό, ούτως ώστε οι συντάξεις των συνταξιούχων που έχουν δουλέψει πολλά χρόνια και έχουν πολλά ένσημα να διορθωθούν. Αυτά είναι τα δύο κυρίως που θα αλλάξουν με τον νέο νόμο. Βέβαια. Υπάρχουν όμως, αν μου επιτρέπεις, βλέπω ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να βάλει στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και θέματα που αφορούν στους ελεύθερους επαγγελματίες. Mm-hmm. Γιατί, εγώ προσωπικό σχόλιο θα κάνω, αυτοί δέχτηκαν μια απίστευτη επίθεση τα τελευταία 4-5 χρόνια, έτσι, δηλαδή κατά τη διάρκεια των ημερών ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, κρίθηκαν ενδεχομένως ύποπτοι για φοροδιαφυγή, δεν ξέρω γιατί, αλλά όπως και να έχει δέχτηκαν επίθεση. Πολλές φορές φτάσαν στο σημείο να δίνουν το 85% και τα 90% του εισοδήματός τους στη φορολογία και να έχουν και εισφορές, αποσυνδέονται τελικά οι εισφορές από ό,τι φαίνεται, Γιάννη μου, έτσι, με το ύψος του εισοδήματος. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη αδικία, γιατί ουσιαστικά, όπως ξέρετε, πάνω από 6.500 εισόδημα αν έχεις, δεν κερδίζεις τίποτα αν πληρώνεις παραπάνω εισφορές. Είναι σαν φορολογία. Είναι έμεση φορολογία, ουσιαστικά. Τιμωρία είναι. Τιμωρία φορολογία. Γιατί πέτυχες να έχεις μεγάλο εισόδημα. Συνεπώς, αυτό ήταν άδικο για όσους επεδίωκαν να έχουν ψηλά εισοδήματα.
Τώρα επανέρχεται το προηγούμενο καθεστώς για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι, θα υπάρχουν τρεις κλάσεις ανάλογα με το πώς σύνταξη θες να πάρεις. Νομίζω ότι όμως τους δίνει και τη σύνταξη, μεσαία και μια ανώτερη κλάση. Τους δίνει και τη δυνατότητα να επιλέξουν και κλίμακα. Ναι, θα επιλέξουν ποια από τις τρεις κλάσεις θα θέλουν να ενταχθούν. Ναι. Αν θες και ένα πρόσθετο σχόλιο, δεν ξέρω βέβαια τι θα προβλέπει αυτό το νομοθέτημα, αλλά είναι καιρός. Ενδεχομένως να μπουν και οι ιδιώτες στην ασφάλιση γενικότερα. Θα δούμε, βέβαια, αυτό είναι τεράστιο από κεφάλαιο. Από εδώ και πέρα, αυτό είναι ο τέταρτος πυλώνας. Ο τέταρτος, ναι. Υπάρχει η κύρια σύνταξη, η οποία δίνεται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Η επικουρική σύνταξη, που είναι μόνο από τον εργαζόμενο ή από τον ελεύθερο επαγγελματία, αν επιλέξει κάτι τέτοιο. Και είναι και η ιδιωτική ασφάλιση, που πάλι είναι εντελώς στην. Αυτή ούτως ή άλλως είναι υπάρχουσα. Ναι, υπάρχουσα, ναι. Αλλά έχει να κάνει μόνο με το αν θες να πάρεις μια επιπλέον σύνταξη μέσω του ιδιωτικού τομέα. Εννοώ μια σταδιακή αμερικανοποίηση του συστήματος, γιατί όπως ξέρεις, Γιάννη μου, στις ΗΠΑ όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, οι ασφαλιστικές φορείς, όσοι διαχειρίζονται χρήματα, κεφάλαια, τα οποία προέρχονται από εισφορές εργαζομένων, έχουν πια και μια πιο επενδυτική, ας το πούμε, βλέψη. Δηλαδή, τα χρήματα είναι τοποθετημένα με τη συνένεση, βέβαια, των εκπροσώπων των εργαζομένων σε αμοιβαία κεφάλαια, σε κάποια funds, επενδύονται τα χρήματα. Γι' αυτό είναι και υπάρχει διαφορετικό το σύστημα εκεί. Δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση στο βαθμό που υπάρχει στην Ευρώπη, ακριβώς, και ιδίως στην Ελλάδα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ξέρετε, είναι το γνωστό παραμύθι με τον Τζίτζικα και τον Μέρμιγκα. Αν θες να έχεις στο μέλλον, όταν γεράσεις, μια ικανοποιητική σύνταξη, πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου και να αποταμιεύεις από τότε που είσαι νέος, ώστε να έχεις όσο δυνατόν μεγαλύτερη σύνταξη. Υπάρχει εδώ όμως ένα ζήτημα. Επειδή μου το θέτουν και πάρα πολλοί φίλοι και εγώ είχα πάρει και μία θέση, προσπαθώ να βρω λύση. Υπάρχει το θέμα των πολύ χαμηλών συντάξεων, που είτε δεν είχαν λάβει τα μέτρα τους αυτοί που έχουν τη χαμηλή σύνταξη, είτε τους κόπηκε πολύ, είτε είναι συντάξεις. Όπως και να έχει όμως, ζουν σήμερα με πολύ χαμηλή σύνταξη. Ζουν με πολύ χαμηλή σύνταξη, ακόμα και έκαναν ήδη λάθος. Τι να κάνουμε. Υπάρχει πρόνοια για αυτούς, Γιάννη. Αυτοί δέχτηκαν μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση από το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Επειδή μου το θέτουν, το ΕΚΑΣ δεν πρόκειται να επανέλθει ποτέ. Είναι ερμηνεία του τρίτου μνημονίου, έγινε νόμος του κράτους με τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί αυτή είναι και συμφωνία. Πάντως πολιτικά το χρεώνεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, με τον νόμο Κατρούγκαλου. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το έκανε. Ήταν μνημονιακή πρόνοια. Δεν μπορεί να επανέλθει, διότι οι δανειστές κρίνανε, και στην πραγματικότητα έτσι είναι, ότι είναι βοήθημα, δεν είναι σύνταξη, δεν είναι ανταποδοτικό. Στην πραγματικότητα έτσι είναι, αλλά παρόλα αυτά όμως είχε δοθεί όταν είχε δοθεί. Για συγκεκριμένους λόγους και για να στηρίξει το εισόδημα των χαμηλόμισθων, των χαμηλών συνταξιούχων. Τώρα αυτό δεν είναι εύκολο να επανέλθει. Δεν πρόκειται να επανέλθει. Πάντως, αλλά να ζητείτε φόρμουλα να στηρίξουμε τις χαμηλές συντάξεις. Αυτό θα εξαρθεί και από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Άρα η κυβέρνηση είναι ενήμερη ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού λόγω των χαμηλών συντάξεων, οι οποίες δεν αρκούν για να καλύψουν βιωτικές ανάγκες. Και τι κάνουν? Πάμε δηλαδή σε μια λογική αύξησης σταδιακής των χαμηλών συντάξεων. Θα το δούμε αυτό. Αυτό θα εξαρθεί από αυτό τα μαθαίνω όμως εγώ από το ρεπορτάζ. Από αυτό τα μου λένε. Δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Αλλά αυτό είναι. Αντί να δώσουμε το ΕΚΑΣ, που είναι όντως επίδομα. Και δεν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την επιδοματική πολιτική, γιατί είναι αντίθετη και προς αρχές του ασφαλιστικού συστήματος. Ωστόσο, να δούμε πώς μπορέσουμε να αυξήσουμε τις συντάξεις των χαμηλών συνταξιούχων. Άρα, πάμε σε αυτή τη λογική και με τις επικουρικές συντάξεις. Δηλαδή, οι αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις είναι ακριβώς αυτή την κατεύθυνση, για ενίσχυση του εισοδήματος. Εκεί ήταν μια αδικία. Κόπηκαν οι επικουρικές συντάξεις για αυτούς που είχαν συνολική σύνταξη άθροισμα, δηλαδή πάνω από τα 1.300 ευρώ. Και αυτό ήταν άδικο. Και η αποκατάσταση για αυτούς θα έρθει κυρίως για κάποιους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι συνταξιούχοι του ΙΚΑ. Και μετά είναι τραπεζοπάλι. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Σε αυτό που λέμε μεσαίες συντάξεις, έτσι. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση. Με το θέμα των επικουρικών συντάξεων των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας. Οι οποίοι οι άνθρωποι πράγματι υπέστησαν μια φοβερή νύλα. Τους κόπηκε εντελώς η επικουρική σύνταξη. Ένα τρομερό πρόβλημα. Δηλαδή μηδενίστηκε. Ναι, γιατί χρεοκόπησε το ταμείο που χρηματοδοτείται και από την Εθνική Τράπεζα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση. Είναι στα δικαστήρια. Τώρα,
Ένα άλλο ζήτημα το οποίο μου τίθεται πάρα πολύ και τίθεται από πάρα πολλές κυρίες, κυρίως χείρες. Α, μιλάμε για τις συντάξεις χειρίας. Για τις συντάξεις χειρίας. Αυτές που απονεμήθηκαν τώρα, τις 66.000. Κυρίως για αυτές που δεν είδανε αύξηση στη σύνταξή τους μετά την αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης από το 50% που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου στο 70% που έκανε η νέα κυβέρνηση με τον κύριο Βρούτση. Λοιπόν, κάποιες κυρίες δεν είδαν αύξηση στη σύνταξή τους, σύνταξη χειρίας. Και προσπάθησα και την Τετάρτη που έλειπες εσύ να το εξηγήσω αυτό. Mm-hmm. Γιατί θα στο έχουν θέσει. Συνέχεια. Λοιπόν, καθημερινά. Να το εξηγήσουμε αυτό για να το καταλάβετε. Η σύνταξη που έπαιρνε ο σύζυγός σας, εσείς μιλάτε το 70% επί της συντάξεως που έπαιρνε ο σύζυγός σας όταν ζούσε. Η σύνταξη όμως που έπαιρνε ο σύζυγός σας όταν ζούσε δεν ήταν η πραγματική του σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ήταν η νέα σύνταξη συν η προσωπική διαφορά. Δηλαδή αν κάποιος έπαιρνε στο χέρι 800 ευρώ σύνταξη, η πραγματική σύνταξη ήταν 650 συν 150 η προσωπική διαφορά. Από τη στιγμή που πεθαίνει, πάντα με τον νόμο Κατρούγκαλο, το 150 φεύγουν. Γιατί είναι προσωπική διαφορά. Είναι προσωπική ναι, από αυτό διαφορά. Το ποσό που μένει όμως υπάρχει περαιτέρω μείωση. Όχι. Από το 650, ωραία. Το 70% προσδιορίζεται στο 650, όχι στο 800. Άρα κάποιος που έπαιρνε, και υπολογίζει λέει μια κυρία, εγώ έπαιρνε 800. Άρα έπαιρνα 7,856. Αντίθετα όμως παίρνει... παίρνω 400 ευρώ, 420. Ναι, γιατί είναι επί των 650 που είναι η πραγματική του σύνταξη. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει, ότι η σύνταξη που παίρνουν οι συνταξιούχοι πρώτου 2016 δεν είναι η πραγματική σύνταξη. Είναι η σύνταξη συν την προσωπική μάλιστα. διαφορά. Το έλεγα όταν έκανα αυτήν εδώ την εκπομπή επί χρόνια. Το έλεγα συνεχώς. Άλλο πράγμα η σύνταξη, που, τα λεφτά που βλέπετε στην... όταν πηγαίνετε στο ATM, και άλλο η πραγματική σύνταξη. Η πραγματική σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλο είναι σύνταξη συν προσωπική διαφορά. Όταν πεθαίνει κάποιος, η προσωπική διαφορά χάνεται. Αυτό προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Και αυτό δεν εκρίθη αντισταγματικό. Αυτό συνεχίζεται. Προσωπική διαφορά λοιπόν είναι... και τώρα είχε κάνει ένα κόλπο η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν ανακοίνωνε ποια είναι η προσωπική διαφορά, για να μην δημιουργηθεί πανικό στους συνταξιούχους. Τώρα η κυβέρνηση σημερινή αποφάσισε να δώσει και τώρα ξέρουν οι συνταξιούχοι ποια είναι η πραγματική του σύνταξη και ποια είναι η προσωπική τους διαφορά. Όταν λοιπόν κάποιος πεθαίνει, η προσωπική διαφορά χάνεται. Δεν την κληρονομεί η γυναίκα του, η χείρα του. Αυτό να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό είναι σαφές και να δούμε αν θα δεχτούμε τηλεφωνήματα γι' αυτό, γιατί δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα, είναι η αλήθεια, Γιάννη. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί διακόνησες την εκπομπή πάρα πολλά χρόνια, την έκανες και είναι η συνταξιούχη πια... Είναι κατανοητό, κατανοητό. Όταν σε παίρνει, με παίρνει μια ευκαιρία, μου λέει εγώ παίρνω 330, διότι το κατώτατο, η κατώτατη σύνταξη κυρίας είναι 330 τώρα. Όταν παίρνει 330 όμως, καθαρά στο χέρι, πώς να ζήσει εγώ, είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Γιάννη, αν θες την άποψή μου την ταπεινή, εγώ ακούω όταν μου λένε κυβερνητικά στελέχη ότι θα αυξηθεί η κατώτατη σύνταξη σταδιακά, αλλά έχει εντοπιστεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μια αδυναμία διαβίωσης πια για ορισμένους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι είσαι εδώ, δεν έφυγες ποτέ από τηλεόραση ουσιαστικά. Και αυτό είναι σύν... Και δεν έφυγα από κοντά από τον πολίτη. Ωραία. Γιατί εγώ μόνο την εξελέγει βουλευτής και πολλοί βουλευτές ξέρεις τι λένε. Τώρα για μια τετραετία δεν έχω ανάγκη στους ψηφοφόρους, φεύγω. Εγώ είμαι κάθε μέρα κοντά στους ψηφοφόρους μου. Σήμερα, ας πούμε, που είναι το Αναγύρω μεγάλη χάρη τους. Θα είμαι το απόγευμα. Να πούμε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Θα είμαι και καλό μήνα, έτσι. Θα είμαι στους Αγίους Αναργύρους που γιορτάζουν, στο Δήμο των Αγίων Αναργύρων που είναι στην περιφέρεια. Μάλιστα. Και όταν έρχομαι λοιπόν και είμαι κοντά στους ψηφοφόρους, αυτό το οποίο δέχομαι, όλες αυτές τα παράπονα, τις αγωνίες τους, με παίρνουν τηλέφωνο γιατί έχω δώσει στη δημοσιότητα το τηλέφωνό μου και όλα αυτά τις αγωνίες που έχουν οι άνθρωποι. Και τους καταλαβαίνω, το κατανοώ. Μια κυρία που με πήρε και με έχουν πάρει πολλές. Παίρνουν τη σύνταξη κυρία 430 και μου λέει: εμένα δεν αυξήθηκε, γιατί ήλπιζε η γυναίκα ότι θα αυξανόταν η σύνταξή της από το 50% στο 70%. Δεν έγινε για τους λόγους που εξήγησα. Υποφέρει και καταλαβαίνω ότι υποφέρει η γυναίκα. Γιάννη, με την άδεια σου να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί άκουσα σήμερα τον Πρωθυπουργό να λέει κάποια πράγματα τα οποία με άφησαν άφωνο. 24η στην Ευρώπη στην ανακύκλωση. Δεύτερη στην Ευρώπη στην ταφή απορριμμάτων, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για το μέλλον, υπό την έννοια ότι ο υδροφόρος ορίζοντας κινδυνεύει. Και όχι μόνο. 53 χωματερές
Και προσέξτε, αυτά είναι βάση των στοιχείων που έχει αυτό, γιατί από παράνομες κομματερές σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, εκ των οποίων οι 22 σε νησιά και 21 στην Πελοπόννησο, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα. Και όλα αυτά σε απάντηση σήμερα που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κινάλ και συναδέλφου σου βουλευτή, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Mm-hmm. Λοιπόν, τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Αυτή η χώρα έχει κάνει ένα άλμα στις υποδομές της τα τελευταία 30 χρόνια, είναι η αλήθεια. Έγιναν πράγματα, αλλά δεν έγινε κάτι πολύ βασικό. Το πιο εντυπωσιακό... Η διαχείριση των απορριμμάτων, Γιάννη, είναι πολύ βασική για την ποιότητα ζωής. Το πιο εντυπωσιακό που είπε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν για το εργοστάσιο που έχει φτιαχτεί στην Κοπεχάγη, στο κέντρο της Κοπεχάγης, mm-hmm. το οποίο κάνει όχι ανακύκλωση απλώς των σκουπιδιών, αλλά μετατρέπει τα σκουπίδια σε ενέργεια. Mm. Αυτή είναι η σύγχρονη πρακτική παντού στον κόσμο. Και η Δανία, ακούστε το αυτό για να το καταλάβετε, η Δανία με το εργοστάσιο αυτό που έχει, δεν της φτάνουν, λέει, τα δικά της σκουπίδια για να τα μετατρέψει σε ενέργεια. Και εισάγει σκουπίδια. Κάνει εισαγωγή σκουπιδιών από άλλες χώρες. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό αυτό. Ναι, εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω. Και εμείς εδώ είμαστε ακόμα στο χιτά της φυλής. Ωραία, θα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε τεχνολογία. Βρωμίζει το λεκανοπέδιο Αττικής. Τεχνολογία. Και γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε τεχνολογία και know-how από κάποιους ανθρώπους να έρθουν να μας πούνε εδώ πέρα. Γιατί και στις όλες τις πόλεις της Δυτικής Ευρώπης υπάρχουν εργοστάσια ανακύκλωσης απορριμμάτων, διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων μέσα στο κέντρο της πόλης. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει κάτι τέτοιο εκεί. Δεν υπάρχει περιβαλλοντική και προσέξτε και αισθητική επιβάρυνση. Καμία. Είναι σαν ένα εργοστάσιο, κάνουν μια εγκατάσταση. Ναι. Στη Βιέννη. Εδώ έχει γίνει ένα πρότυπο, γιατί εκεί πέρα έκανε δηλαδή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ναι, και έκανε ένα πρότυπο εργοστάσιο για τα σκουπίδια. Μιλάμε για την Δανία. Ο περιφερειάρχης Καχραμάνης. Στην Ήπειρο, ναι, δεν έχουν πρόβλημα. Έτσι, που δεν έχουν πρόβλημα. Το έλυσε, ναι. Εκεί το λύσανε, διότι λειτουργήσε σε πολύ μεγάλο βαθμό και ιδιωτική πρωτοβουλία. Και παρακάμφθη η γραφειοκρατία του. Και η δυσλειτουργία του δημόσιου τομέα. Έτσι πρέπει να γίνεται, Γιάννη, ειδικά για τις περιφέρειες. Αυτό πρέπει να γίνει παντού. Εδώ στην Αθήνα, ενώ όπως είπαμε στη Δανία γίνεται εισάγει σκουπίδια, αν είναι δυνατόν, εδώ στην Αθήνα, στο λεκανοπαίδιο Αττικής, έχουμε μείνει ακόμα στο παλαιολιθικό τρόπο συλλογής και πετάγματος. Να σου πω κάτι. Ουσίας σαν ολιώσια. Να σε ρωτήσω και θέλω. Εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι θα μου απαντήσει ειλικρινά. Υπάρχει μια κακή κουλτούρα σε αυτόν τον τόπο με τα απορρίμματα και την καθαριότητα γενικότερα. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή για να μάθουμε να ανακυκλώνουμε, πέρασαν δεκαετίες. Yeah. Όταν στις άλλες πόλεις έχουν ξεφύγει πια και από τους καφέ κάδους. Ακόμα δεν έχουμε μάθει. Έχουν ξεφύγει από τους καφέ κάδους που εδώ δεν τους έχουμε παντού. Έτσι. Δεν έχουμε καν. Ναι. Τώρα είπε σήμερα ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι θα μπουν οι καφέ κάδοι που είναι για τα οργανικά υπόλοιπα. Να πούμε επίσης, αυτό που είπε επίσης σημαντικό ο Πρωθυπουργός σήμερα, είναι ότι θα συστήσει σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών και τα Υπουργείων Περιβάλλοντος, στους Δήμους, οι Δήμοι θα έχουν, ας πούμε, επιβράβευση και τιμωρία, θα εξαρτάται δηλαδή. Ναι, πρέπει να αξιολογούνται κατά πόσον. Η επιχορήγησή τους από το πόσο πιάνουν τους στόχους τους σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση και των απορριμμάτων. Άρα, συγγνώμη που θα το πω, η διαχείριση από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άρχοντές της πρέπει σε αυτά τα θέματα, είτε θέλουν είτε όχι, να σταματήσει να είναι εμπειρική και να είναι επαγγελματική. Managers, δηλαδή, κύριοι, ανακυκλώνετε, πόσο ανακυκλώνετε, έχετε πιάσει τους στόχους, όχι, γεια σας. Μικρότερη επιχορήγηση. Ακριβώς. Γιατί αυτό, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι γύρω από το θέμα σκουπίδια υπάρχουν πολυεπίπεδα συμφέροντα. Ναι. Και μικρά συμφέροντα, μεγαλύτερα συμφέροντα. Εγώ νομίζω ότι είναι συμφέροντα εργαζομένων, υπάρχουν ακόμα και μαφίες που λιμένονται το θέμα των σκουπιδιών. Έτσι, για να είμαστε ρεαλιστές. Σε αυτή τη χώρα και αυτοί αντιστέκονται. Δεν αντιστέκεται ο πολίτης. Γιάννη, ο πολίτης έχει λυθεί το πρόβλημά του. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ θυμάμαι τις διαμαρτυρίες του κυρίου Μπουτάρη όταν ήταν δήμαρχος Θεσσαλονίκης για το γεγονός ότι κάποιοι άδειαζαν τους κάδους ανακύκλωση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα. Και έκαναν επιχείρηση. Είχαν στήσει επιχείρηση όμως χρησιμοποιώντας ως αποθηκευτικούς χώρους τους κάδους του Δήμου. Με αποτέλεσμα ο Δήμος να χάνει έσοδα από αυτή την ιστορία. Όντως πρέπει να ρυθμιστούν αυτά τα πράγματα. Πρέπει και το υλικό της ανακύκλωσης να προστατευτεί. Ποια είναι υλικό το οποίο είναι ακριβό, ειδικά το αλουμίνιο. Έτσι. Εγώ βλέπω πάρα πολλούς. Βλέπω και ανθρώπους στον δρόμο. Υπάρχουν και δυσλειτουργίες. Να σας πω ένα. Είναι σκαμπρόζικο αυτό, δεν είναι πικάντικο, αλλά δείχνει την οτροπία ορισμένων δημάρχων. Στο Δήμο Πετρούπολης μου λέγανε, όταν παρέλαβε η νέα δημοτική αρχή, η προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν την ΚΚΕ.
Όταν έλαβε νέα δημοτική αρχή, βρήκε βρώμικους όλους τους κάδους από κομιδούς των σκουπιδιών. Και είπε να τους πλύνει. Τουλάχιστον να τους πλύνει. Ναι, νομίζω υπάρχει ένα μηχάνημα που πλένει τους κάδους των σκουπιδιών. Δεν το βρίσκανε που είναι. Το είχε χαθεί. Το μηχάνημα. Το μηχάνημα. Και το ανακαλύψανε στο Δήμο Χαϊδαρίου, που και αυτό είχε, η προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν και αυτή του Κουκουέ. Το είχε δανείσει ο πρώην δήμαρχος Πετροπόλεως στο Δήμαρχο Χαϊδαρίου, που ήταν και δύο κομμουνιστές την προηγούμενη φορά, και το είχαν ξεχάσει ότι υπήρχε. Εντάξει, πάλι καλά που βρέθηκε. Πάλι καλά. Λοιπόν, θέλω όμως να σε πάω σε ένα άλλο θέμα που δείχνει, Γιάννη μου, να είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Και το πρώτο θέμα ανησυχίας. Χθες θα σου πω το εξής. Πήρα 9 τηλέφωνα. Πρόλαβα να βγάλω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δηλαδή, ξεπέρασα ο μέσος όρος, είναι 8 με 9 τηλέφωνα, όπως θυμάσαι. Με πήραν 2-3 άνθρωποι για τις συντάξεις και όλοι οι υπόλοιποι συμπολίτες μας που τηλεφώνησαν, Γιάννη, ήταν, συγγνώμη για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, στην κυριολεξία στα κάγκελα με το μεταναστευτικό. Στην κυριολεξία όμως. Δεν είναι μόνο αυτή που παίρνει. Σήμερα είχαμε. Άπειρος κόσμος. Όλη η Ελλάδα είναι. Ναι. Μισή Ελλάδα είναι. Ναι. Υπάρχει τρομερή ανησυχία για αυτό το θέμα και αυτό που αναρωτιέμαι. Αυτό είναι βέβαια μια προσωπική μου απορία, ενδεχομένως να θες να το συζητήσουμε, είναι αν η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί το διακύβευμα. Όμως, πριν μπούμε σε αυτή την κουβέντα, υπάρχει στη Λέρο, σήμερα είχαμε αντιδράσεις από την τοπική δημοτική αρχή, η οποία λέει ότι δεν γίνεται άλλο, το νησί είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορεί να στεγάσει, δεν μπορεί να συντηρήσει έναν τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών παύλα προσφύγων και έχουμε πια οξύτατες αντιδράσεις από τις κατατόπους δημοτικές αρχές, οι οποίες βέβαια εκφράζουν το συνέστημα των κατοίκων, οι οποίοι λένε ότι δεν γίνεται γιατί αλλοιώνεται κατά πολύ προς τα κάτω η ποιότητα ζωής μας. Υπάρχουν κίνδυνοι. Είναι προφανές ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Είχαμε πάλι χθες αιματηρές συμπλοκές μεταξύ μεταναστών, το ένα το άλλο κτλ. Και μάλιστα στο κέντρο των Αθηνών. Γιάννη, τι θα γίνει, γιατί εδώ πέρα αρχίζει και γίνεται το πολιτικό διακύβευμα. Και το ουσιαστικό, αλλά και το πολιτικό διακύβευμα, πάρα πολύ μεγάλο. Κοίτα. Κινδυνεύει η κυβέρνηση, δηλαδή η εικόνα. Το μεταναστευτικό είναι το μείζον ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας. Και θα είναι και για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Είναι το μόνο θέμα το οποίο μπορεί να γκρεμίσει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή είναι η πολιτική μου εκτίμηση. Και είναι το μόνο θέμα που μπορεί να γκρεμίσει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ταυτόχρονα όμως, τα λάθη που έκανε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, αν έγιναν λάθη, έγιναν πριν από τις εκλογές. Δημιουργήθηκε από κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μια προσδοκία. Άμεσης επίλυσης. Η εντύπωση ότι το πρόβλημα το δημιουργεί μόνο η διαχείριση από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τρομακτικά λάθη στη διαχείριση του μεταναστευτικού από το 2014 όταν μιλούσε για ανοιχτά σύνορα. Αλλά το πρόβλημα δεν το δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, είναι πραγματικό και θα συνεχίσει να είναι διότι εκατομμύρια άνθρωποι για διαφόρους λόγους μετακινούνται και προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη που το θεωρούν γη της επαγγελίας, ενώ δεν είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Με αυτή την πραγματικότητα πρέπει να ζήσουμε και εμείς και όλη η Ευρώπη και όλος ο δυτικός κόσμος και δυστυχώς δεν έχει σχέδιο κανένα να το αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί έγινε το λάθος από τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά που κάποια στελέχη έβγαιναν και λέγανε θα κλείσουμε τα σύνορα, ως αν είναι εύκολο να κλείσεις τα θαλάσσια σύνορα δεν κλείνονται και κάτι τέτοιες υπερβολές. Εγώ όπως θα θυμάστε ποτέ δεν σας είπα ότι είναι εύκολο στη διαχείρισή του το μεταναστευτικό πρόβλημα. Και πριν από τις εκλογές εγώ ποτέ δεν λαΐκησα και ποτέ δεν είπα υπερβολές γιατί ξέρω πόσο σύνθετο και πολυεπίπεδο είναι αυτό το ζήτημα. Γιάννη, ξέρεις τι με προβληματίζει. Με προβληματίζει αυτό με τις επιστροφές. Οι άνθρωποι αυτοί όταν έρχονται εδώ δεν έχουν χαρτιά. Τα ξεφορτώνονται. Ναι. Και είναι ό,τι δηλώσουν. Ναι, στην κυριολεξία ναι. Ό,τι δηλώσουν. Βέβαια υπάρχει μια διαδικασία ταυτοποίησης, αλλά όταν έρχεται ο άλλος από το πουθενά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί μπορείς να καταλάβεις από πού έρχεται, γιατί υπάρχουν μεταφραστές τώρα, επαγγελματίες, χρησιμοποιούν ναι. Υπηρεσίες ασύλου και τα κέντρα ταυτοποίησης όλοι. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ δύσκολο να ταυτοποιήσεις το όνομα και αυτοί έρχονται και από χώρες με διαλυμένες υποδομές, οι οποίες δεν είναι και πολύ συνεργάσιμες σε θέματα ποινικών μητρών και τέτοια πράγματα. Το εξήγησε και προηγουμένως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ναι. Να επαναπατρίσεις αυτούς. Γιατί για να επαναπατρίσεις κάποιον πρέπει να είσαι σίγουρος ποια είναι η πατρίδα και το όνομά του και να τους δεχτούν αυτές οι χώρες πίσω. Επίσης, πράγμα που δεν το κάνουν, δεν τους θέλουν πίσω. Οι ίδιες τους πατρίδες δεν τους θέλουν πίσω. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Ο μόνος τρόπος για να φύγουν είναι να πάνε στην Τουρκία πίσω. Μου επιτρέψει κάτι άλλο. Και θα σας ακούσω με πολύ προσοχή. Ναι, από τον προηγούμενο ποινικό κώδικα. Είδα ότι ουσιαστικά δεν προβλέπεται πια με το νέο ποινικό κώδικα που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση λίγες μέρες πριν τις εκλογές και κυριολεκτικά στο παραπέντε. Δεν προβλέπεται πια και η διοικητική απέλαση. Που ήταν ένα όπλο στα χέρια της κυβέρνησης, όταν κάποιος μετανάστης ή πρόσφυγας ήταν παραβατικός, να του πει: κάνε μας τη χάρη, πήγαινε πίσω στην πατρίδα σου.
Άρα, τα εργαλεία που έχει αυτή η κυβέρνηση, δεν ξέρω τι θα κάνει με τον νέο ποινικό κώδικα και τι θα προβλέψει. Αυτό που έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα χέρια της, γιατί δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα ο νέος ποινικός κώδικας, είναι σε διαβούλευση. Όχι, όχι. Ο νέος ποινικός κώδικας εισήχθη χθες στη Βουλή. Ναι, είναι όμως ακόμα δεν έχει ψηφιστεί. Θα ψηφιστεί μέσα στις επόμενες μέρες. Ωραία. Αυτό είναι ένα καλό για να δούμε τι προβλέπει για το θέμα. Γιατί η διοικητική απέλαση δεν προβλέπεται. Η διοικητική απέλαση κολλάει εκεί που σου είπα. Στο ποιος θα τον δεχτεί πίσω. Να τον απελάσει, ναι, να φύγει από εδώ να πάει στο Αφγανιστάν. Υπάρχει κάποιος να τον. Άρα είμαστε εξαρτώμενοι από τις διαθέσεις της Τουρκίας, Γιάννη. Κυρίως από τις διαθέσεις της Τουρκίας. Βέβαια, δεν πρέπει να. Εκεί υπόθηκε χθες στη Βουλή και σωστά, ότι δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε το ζήτημα σε ένα επιπλέον ελληνοτουρκικό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης. Είναι ένα πρόβλημα του δυτικού κόσμου που χρειάζεται μια συνολική αντιμετώπιση. Η Ευρώπη το βλέπει όμως έτσι. Σήμερα. Η Ευρώπη το βλέπει έτσι. Γιατί ξέρω, σε ρωτάω. Πρέπει να υποχρεωθεί. Γιατί βέβαια, έχω την εντύπωση ότι. Οι δηλώσεις του κ. Ζεχόβερ, του Υπουργού Ιστορικών της Γερμανίας, δείχνει ότι έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνουν το μέγεθος του προβλήματος και προσπαθούν να βρουν λύση. Τώρα θα δούμε. Έχω την εντύπωση όμως, Γιάννη, ότι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση πολύ περισσότερο σαματά από ό,τι κάνει. Yeah. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί ο κανονισμός του Δουβλίνου τους βολεύει, ας μου επιτραπεί ο όρος, λίγο περισσότερο. Θα αλλάξει λίγο το Δουβλίνο. Εκεί όμως που είναι ότι χτες ψηφίστηκε ένας νόμος, ο οποίος σε πολλά πράγματα είναι σωστή κατεύθυνση. Σε πολλά πράγματα. Εμένα η επιφύλαξή μου, την είπα κιόλας και από βήματος της Βουλής, είναι μία. Αν θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, γιατί ξέρετε, οι δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα και η γραφειοκρατία και οι εμπλοκές είναι μεγάλες. Ήδη αποκαλύφθηκε, γι' αυτό και καταργήθηκε κιόλας, και σαν λόγος χορήγησης πολιτικού ασύλου, το μετατραυματικό ή μεταπολεμικό στρες. Το οποίο δίνανε αβέρτα. Ιδιώτες. Ιδιώτες. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Σχεδόν σε όλους. Σχεδόν σε όλους. Δίναν σε όλους και με αποτέλεσμα μπλοκάρει αυτό το σύστημα. Λοιπόν, τέτοιες απάτες δυστυχώς στην Ελλάδα γίνονται και δυστυχώς τέτοιες. Τώρα νομίζω ότι υπάρχει πρόβλεψη για δημόσιους φορείς και νοσοκομεία και με πλήρη αιτιολόγηση. Και το μεταδραματικό στρες δεν είναι πια λόγος για να πάρεις άσυλο. Η ευαλωτότητα λεγόμενη. Ναι, η ευαλωτότητα. Σε άκουσα χθες στη Βουλή. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε. Ξέρεις τι τραβάμε εμείς ειδικά. Δεχόμαστε πιέσεις από δύο πλευρές. Από τη μια έχουμε το Βαρουφάκι που μας έλεγε χθες στη Βουλή: ανοίξτε τα σύνορα, μπουν όλοι μέσα. Τον Τσίπρα που έλεγε: μη λέτε, μετανάστες είναι όλοι πρόσφυγες. Και μην τους κάνουμε, μην πάθουν κανένα κακό στο Αιγαίο. Άκουσα τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να το λέει αυτό. Ότι έρχονται όλοι, αυτό είναι λάθος όμως. Από χώρες όπου υπάρχουν σε εξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις. Να το διευκρινίσουμε όμως αυτό, Γιάννη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες υπάρχουν συγκρούσεις σε συγκεκριμένα σημεία τους. Δεν έχουν όλοι το δικαίωμα να χαρακτηρίσουν πρόσφυγες. Στο Αφγανιστάν όντως υπάρχουν συγκρούσεις σε κάποια σημεία. Αλλά δεν είναι όλη η χώρα. Δεν είναι όλη η χώρα ένα απέραντο πολεμικό πεδίο. Και δεν μπορεί να γίνει η Ελλάδα. Τόπος αποθήκης όλων αυτών. Αποθήκης ψυχών. Εγώ χτες διευκρίνησα από βήματος της Βουλής ότι οι Έλληνες δεν είμαστε ρατσιστές όπως προσπαθούν το να μας παρουσιάσουν. Το αντίθετο, κοσμοπολίτες είμαστε. Όπως προσπαθούν να μας παρουσιάσουν. Κοσμοπολίτες είμαστε. Κοσμοπολίτες. Έτσι, βέβαια. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες φυλές. Δεν κρίνουμε τους ανθρώπους ανάλογα με το θρήσκευμά τους, με τις πολιτικές πεπιθήσεις ή με το χρώμα του δερματός. Αλλά κρίνουμε όμως αν μπορούν να ενσωματωθούν. Ακριβώς. Αν υπάρχει συμβατότητα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Πολιτισμική συμβατότητα. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουν ενσωματωθεί πολύ και πολύ. Εγώ θυμάμαι. Οι Αλβανοί περισσότεροι έχουν ενσωματωθεί. Οι Αλβανοί. Να πω κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και νιώθω και μεγάλη συγκίνηση όταν το λέω, γιατί το θυμηθήκα τώρα με απόφαση τη Βουλή του Αντιπροσώπου τη ΣΥΠΑ για την αναγνώριση τη αρμενική γενοκτονία. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Βύρονα, σε μια περιοχή που ήταν προσφυγική περιοχή. Και εκεί είχαν έρθει και πάρα πολλοί Αρμένοι οι οποίοι διέφυγαν τη γενοκτονία των Αρμενίων. Το 15. Αυτού του τεράστιου εγκλήματος κατά τη ανθρωπότητα που επετέλεσε το καθεστώς των Τούρκων. Είναι ανάλογο του εβραϊκού ολοκαυτώματος είναι η γενοκτονία των Αρμενίων. Λοιπόν, οι Αρμένοι αυτοί, εξαιρετικοί άνθρωποι, όλοι ενσωματώθηκαν πλήρως στην ελληνική κοινωνία. Έγιναν πολύ σημαντικά στελέχη της ελληνικής κοινωνίας. Υπήρχε απόλυτη συμβατότητα. Δηλαδή. Ακριβώς. Πολιτισμός τους, το θρήσκευμά τους, τα πάντα. Ναι, εντάξει, το θρήσκευμά τους έχει κάποιες μικροδιαφορές, αλλά είναι δογματικές διαφορές. Δεν είναι μικροδιαφορές. Μικροδιαφορές είναι. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι εντάχθηκαν πλήρως στην ελληνική κοινωνία, στην κουλτούρα μας, στις αξίες μας, στον πολιτισμό μας, στους νόμους μας. Έτσι, έτσι. Οι άλλοι αρνούνται να το κάνουν αυτό. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι. Παραδείγματος χάρη, αν δέχεται τη Σαρία ο άλλος ως ανώτερη του κοσμικού νόμου, τότε έχουμε πρόβλημα. Και αν δέχεται το Ισλάμ πάνω από το εθνικό κράτος, δεν έχουμε πρόβλημα. Ο Ατετοκούμπο, τον οποίο τον ανέφερε χθες
ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, πρόκειται να το πω και εγώ. Είναι στολίδι για την ελληνική κοινωνία. Κυριολεκτικά. Εγώ δηλαδή αισθάνθηκα πολύ περήφανος για εκείνο το κορίτσι που παρήλασε, το μαύρο κορίτσι που παρήλασε, δεν ξέρω πού είναι η καταγωγή. Τόσο περήφανη και έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 2-11-18-60-001, επαναλαμβάνω, 2-11-18-60-001, είναι το τηλέφωνο της εκπομπής, στο οποίο μπορεί να καλείτε, γιατί θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί και ο λόγος εσάς, ο Γιάννης Ολοβέρδος παραμένει εδώ δίπλα μου στο στούντιο και μαζί θα σας ακούσουμε και θα συζητήσουμε για τις δικές σας ανησυχίες, τα δικά σας ζητήματα, για ό,τι εν τέλει θέλετε να μας θέσετε. Λοιπόν, πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή, ο κύριος Γιάννης από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα. Ναι, κύριε Χιντιόγλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εχθές αναφερθήκατε στο θέμα των Ελλήνων του εξωτερικού, ότι γιατί να μην μπορούν να ψηφίσουν. Το καλοκαίρι είχε έρθει ένας πολιτικός στο χωριό, πολιτικός θα το πω, της Νέας Δημοκρατίας. Και το παράπονο των ανθρώπων που μένουν εκεί, ξέρετε ποιο ήτανε? Ότι πάμε εμείς οι Αθηναίοι που ψηφίζουμε στο χωριό και αλλοιώνουμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε τα πραγματικά τους προβλήματα. Γιατί πόσο όλοι λοιπόν οι Έλληνες του εξωτερικού να ξέρουν τα δικά μας προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως. Το Σύνταγμα καταρχήν έχει μια βασική πρόβλεψη. Ότι όποιος είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους μπορεί να ψηφίζει. Ασχέτως αν ψηφίζει στον τόπο καταγωγής του κτλ. Κτλ. Οι ετεροδημότες οι περισσότεροι μπορούν να μετακινήσουν τα δικαιώματά τους στον τόπο της νέας κατοικίας τους, της μόνιμης. Δεν τα μετακινούν για συναισθηματικούς λόγους κυρίως, γιατί θέλουν να έχουν να πηγαίνουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους κτλ. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό για την ιδιαίτερη πατρίδα τους, άσχετα αν δεν μένουν εκεί. Τώρα, το αποτέλεσμα αποφασίζουν. Για ποιους αποφασίζουν? Εννοείται για τους βουλευτές της επαρχίας. Εκεί ναι. Αν ψήφιζε κάποιος ένα κόμμα, είτε μένει στην Αθήνα, είτε πάει στο χωριό να ψηφίσει, το ίδιο κόμμα, δεν αλλάζει κάτι. Αν εσείς θεωρείτε ότι αλλοιώνετε, γιατί προφανώς αυτό εννοείται, ότι αλλοιώνετε, παραδείγματος χάρη, η αντιπροσώπευση του νομού από κάποιους δεν μένουν μόνιμα εκεί, αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά και πάλι, σας λέω, είτε κάποιος μένει στο εξωτερικό, είτε είναι τεροδημότης, είτε στο εξωτερικό, αν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους, θα ψηφίζει. Έχει δικαίωμα. Και ένα σημαντικό, δεν θα ψηφίσουν για τους βουλευτές του κάθε νομού ξεχωριστά. Οι απόδημοι Έλληνες θα ψηφίσουν μόνο για το συνολικό αποτέλεσμα. Δεν ψηφίζουν για βουλευτές. Ψηφίζουν μόνο για τρεις βουλευτές της επικρατείας. Μόνο βουλευτές της επικρατείας θα ψηφίζουν. Άρα δεν αλλοιώνουν την κατατόπου εκπροσώπηση. Ναι. Τώρα, και δίνεται αυτό το δικαίωμα μόνο σε όσους Έλληνες είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο καταλόγιο. Αν έρθουν εδώ στην Ελλάδα μπορούν να ψηφίσουν. Ούτως ή άλλως. Αν είναι όμως η Γερμανία, δεν μπορούν να ψηφίσουν. Τους εξυπηρετούμε γιατί? Γιατί πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν, γιατί οι υποχρεώσεις τους δεν το επιτρέπουν ή η οικονομική τους επιφάνεια. Γιατί να έρθει ο άλλος από την Αυστραλία, παραδείγματος χάρη, για να ψηφίσει, 24 ώρες να πάει, 24 ώρες να βρει, και δεδομένου και του κόστους ταξιού και της ταλαιπωρίας, είναι σχεδόν αδύνατον. Άρα ουσιαστικά τους εξυπηρετούμε. Υπενθυμίζω όμως ότι οι περισσότεροι από αυτούς για τους οποίους μιλάμε τώρα είναι διευκόλυνση για την συμμετοχή στις εκλογές. Γιατί είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Δεν είναι καινούριοι ψηφοφόροι. Είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Εγώ να σας πω κάτι. Το προτιμώ αυτό από το χάλι που είχαμε στο παρελθόν με τα πλοία, τα βαπόρια και την Ολυμπιακή που κάποιοι της αλλάζαν τα φώτα. Θυμάται ο Γιάννης εδώ. Ας μην. Με τη μεταφορά των ετεροδημοτών. Μεταφορά ετεροδημοτών. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη που τηλεφώνησε. Ο κύριος Νίκος από την Καλυθέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε. Κύριε Λοβέρδο, έχετε μία σταθερότητα στις απόψεις σας. Συνεχώς λέτε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Παντού υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Όλες οι φυλές είναι το ίδιο. Δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες φυλές. Όλοι οι πολιτισμοί είναι το ίδιο. Δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες φυλές. Για πολιτισμούς δεν έχω πει. Για πολιτισμούς δεν έχω πει. Για φυλές είπα. Ο πολιτισμός στη Βουλή μπορεί να είναι και κατώτερος από τους ανάστες που εισβάλλουν. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει διαφορετικό IQ. Μην παρεμβαίνετε, κύριε Λοβέρδο. Υπάρχει διαφορετικό IQ. Αυτό είναι ρατσισμός, αγαπητέ κύριε. Αυτό είναι ρατσισμός και εσείς είστε ρατσιστής και σας το λέω ευθέως. Τι να κάνουμε, αυτό είναι ρατσισμός. Έχετε δικαίωμα να είστε ρατσιστής, αλλά είστε ρατσιστής όμως. Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του ευγενέστερου πολιτισμού που γνώρισε η ανθρωπότητα. Σε αυτή οφείλουμε ότι κάνει τη ζωή μας ανώτερη και ωραιότερη. Μέντζι Γκίκ, διανοούμενος Καναδός και Πρωθυπουργός. Ό,τι είναι η καρδιά και ο νους για το σώμα του ανθρώπου είναι και η Ελλάδα για την ανθρωπότητα. Γκέτε. Μάλιστα. Στην Ελλάδα οφείλουμε το πνεύμα μας. Και το σύνολο. Μα δεν αφισβητεί κανείς. Είπε κανείς κάτι διαφορετικό. Είπε κανείς κάτι διαφορετικό.
συγγραφέων, τότε μένετε σε ένα σπίτι διχοφός. Είσαστε το σκοτάδι, κύριε Λοβερδό. Οκ. Δεν πειράζει, φτάλαστε εσείς. Λοιπόν. Τέτοιο φως στην Ελλάδα δεν το θέλουμε. Να είστε καλά. Ρατσιστές στην Ελλάδα δεν θέλουμε. Πάμε στο επόμενο τηλέφωνο. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Πώς? Εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε ρατσιστές. Κάποιοι είναι, κάποιοι λίγοι. Θα εξαλειφθεί ο ρατσισμός. Okay. Αυτό είναι ρατσιστική. Δεν υπάρχουν ανώτερες ή κατώτερες φυλές. Και υπάρχει ανάλογα με τη φυλή ανώτερο ή κατώτερο IQ. Εγώ το ανώτερο και το κατώτερο IQ το άκουσα πολύ άσχημο. Τι σημαίνει ανώτερο και κατώτερο IQ? Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τη φυλή, ούτε με την εθνικότητα, ούτε με τη θρησκεία. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, άνθρωπο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Ο Ομπάμα έχει ψηλότατο IQ και είναι μαύρος. Και υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν χαμηλότατο IQ. Σαν τον κύριο που πήρε προηγουμένως. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος από τα Πατήσια. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Χιδίρογλου. Γεια σας. Θυμάμαι μία άποψη που είχε πει ο παλιός βουλευτής, ο κύριος Ιωάννης Βαρουτσιώτης, και συμφωνώ απόλυτα, να γίνουν δύο σώματα, να μειωθούν οι βουλευτές και να γίνουν ένα σώμα 50 γερουσιαστές, παραδείγματος χάρη. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και 50 βουλευτές. Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Ναι, εγώ. 100. Είμαστε 10 εκατομμύρια πληθυσμό. 100. 50 γερουσιαστές και 50 βουλευτές. Και μάλιστα, όχι λαϊκισμούς και αυτά, να έχουν και επιστημονικούς συνεργάτες, να έχουν και 10.000 καθαρά μισθό, βουλευτική αποζημίωση. Αλλά να είναι 100. 50 γερουσιαστές και 50 βουλευτές, για να μην βγαίνουν βήθεις σαν το διπλανό σας. Μάλιστα. Τι είπε, δεν άκουσα. Είδε, ο κύριος αυτός είναι ένας κύριος ο οποίος θέλει να πει την ανοησία του. Ο καθένας έχει δικαίωμα. Εγώ πάντως να λέει ό,τι θέλει. Συμφωνώ με το θέμα της γερουσίας. Το θέμα των βουλευτών, δεν ξέρω, ελπίζω να μην έβρισε ο άνθρωπος. Δεν άκουσα. Με έβρισε. Είναι ένας κύριος που έπαιρνε και στο παρελθόν και με έβριζε. Μάλιστα. Έτσι. Γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι κάποιοι οι οποίοι αρέσκονται στο να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία που τους δίνει η τηλεφωνική γραμμή. Και να το κλείνουν, και να το κλείνουν μετά. Ναι, ναι. Αν έχετε τα κότσια, κύριε, ελάτε να μου τα πείτε εδώ. Εγώ είμαι μπροστά σας. Ελάτε, αν έχετε τα κότσια, να μου το πείτε μπροστά. Φάτσα με φάτσα. Να δούμε ποιος είναι ανόητος και ποιος είναι βλάξ, αγαπητέ μου κύριε. Λοιπόν, λυπάμαι καμιά φορά, ξέρεις, γιατί θέλω. Ξέρεις να σου το πω αλλιώς, Γιάννη. Καμιά φορά μένω με την εντύπωση ότι για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ σε αυτή τη χώρα. Ναι. Εγώ, για κάποιους δεν θα γυρίσει. Εγώ ποτέ. Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα κάποιου, Γιάννη μου, να διαφωνεί κάθετα μαζί σου. Το σέβομαι αυτό. Θέσαι, το δικαίωμα. Και εγώ. Δεν νομίζω ότι και εμείς συμφωνούμε 100% όχι, σε όχι, όλα. Όχι. Σε πολλά πράγματα διαφωνώ μαζί. Έχουμε κάνει εκπομπές μαζί και έχουμε διαφωνήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν προσωποποιήθηκε ποτέ μια διαφωνία. Η διαφωνία είναι φυσιολογικό πράγμα. Διαφωνούμε με τους δικούς μας ανθρώπους πολλές φορές. Μες στο σπίτι μας διαφωνούμε. Αλλά αυτός δεν είναι τρόπος. Και οι χαρακτηρισμοί δεν είναι κανένα νόημα. Λοιπόν, η επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κ. Δημήτρης από. Είναι εγώ. Από τον Άγιο Παντελεήμονα. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα σας, κύριε. Στο παρόν του κυρίου Μάκη Κουρί της 27 Οκτωβρίου διαβάζω. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι κάθε πρόσφυγας ανεξαρτήτως ηλικίας, ανοίγει παρένθεση παιδί μεγάλος, κλείνει παρένθεση, παίρνει 400 ευρώ τον μήνα. Και αρκετοί τα στέλνουν στην οικογένειά τους που έχουν μείνει στον τόπο τους. Μάλιστα. Πιο κάτω, τα 400 ευρώ τον μήνα είναι πέραν του καθημερινού φαγητού και της πλήρους φαρμακευτικής και ιατρικής κάλυψης να αρρωστήσουν. Σωστά, μέχρι εγώ εκεί έχω σωστά. Να πω το εξής, ότι αν κάποιος θέλει να βοηθήσει τους πρόσφυγες, να τους πάρει στο σπίτι του. Εάν θα βοηθήσει την Ελλάδα, πρέπει να βοηθάει πρώτα τους Έλληνες αστέγους, μετά τους Έλληνες που το οικογενειακό εισόδημα είναι λιγότερο από 400 ευρώ το μήνα για κάθε μέλος της οικογένειας, και μετά να βοηθάει και τους πρόσφυγες. Αλλιώς θα τους πάρει στο σπίτι τους, στη χώρα του. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι όταν εμείς είχαμε πόλεμο εδώ πέρα, μάλιστα, δεν έφευγαν οι Έλληνες να πάνε στο εξωτερικό. Αντιθέτως, από το εξωτερικό έρχονται να πολεμήσουν. Μάλιστα. Κύριε Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Εγώ θα προσθέσω σε αυτό, Γιάννη, που άκουσα από τον αγαπητό τηλεθεατή, τον ευχαριστούμε που τηλεφώνησε, ότι όντως υπάρχει μια έλλειψη πρόνοιας για τους αστέγους. Επίσης, στο θέμα που συζητήσαμε με την κατώτατη σύνταξη, Γιάννη, δεν ξέρω αν συμφωνείς, πρέπει να μην υπάρχουν αρρυθμίες και ειδικά σε σχέση με ό,τι δίδεται σε άλλες κατηγορίες συνανθρώπων μας, γιατί δημιουργούνται αίσθημα αδικίας. Θέλει μια προσοχή αυτό, έτσι. Καταρχάς να πούμε ότι χρήματα δίνονται μόνο σε όσους είναι σε καθεστώς πρόσφυγα, όχι σε όποιον ξέρω. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι δίνονται σε μερικές λίγες χιλιάδες άνθρωποι. Και είναι και διεθνής υποχρέωση. Και δεν δίνονται από τα ελληνικά χρήματα. Mm. Είναι χρήματα που δίνονται
από ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν δίνονται δεν βγαίνουν από τον ελληνικό προϋπολογισμό. Εντάξει, έμεσως βγαίνουν και αυτά όμως από τον ελληνικό προϋπολογισμό, τα ευρωπαϊκά χρήματα, γιατί και εμείς είμαστε. Δεν συνεισφέρουμε στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Παίρνουμε πολύ περισσότερο από ό,τι δίνουμε. Α, εντάξει, οκ. Αλλά εγώ πάντα είχα μια αίσθηση ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα είναι και δικά μας χρήματα. Είχα πάντα αυτή την. Εμέσως. Ναι, πραγματικότητα. Το δεύτερο, αλλά δεν βγαίνουν άμεσα τα χρήματα από τον προϋπολογισμό, όπως είπες. Το δεύτερο, και είναι πολύ λίγες χιλιάδες. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να πω, αυτοί που βρίσκονται σε καθεστώς χορήγησης ασύλου, προσφυγικού ασύλου. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι πράγματι, και το παραλαμβάνουμε, υπάρχουν Έλληνες σήμερα, ιδίως οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Έτσι. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι παίρνουν όμως το ΚΕΑ, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, το οποίο το παίρνουν. Άστεγοι Έλληνες, χωρίς την επιλογή τους, είναι ελάχιστοι στην Ελλάδα. Άστεγοι Έλληνες. Πάντως όμως είναι ένα πρόβλημα Γιάννη, που χωρίς δεν το να το επιδιώκουν οι ίδιοι, είναι ελάχιστοι. Αυτό να το πούμε. Εντάξει, άνθρωποι που θέλουν να βρουν ένα πιάτο φαγητό το βρίσκουν στην Ελλάδα. Εγώ ματώνω, Γιάννη, όταν περπατάω στο κέντρο της Αθήνας και βλέπω αυτή την κατάσταση. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν άστεγοι σε όλο τον κόσμο και οι άστεγοι τις περισσότερες φορές. Είναι δομικό πρόβλημα σε άλλες χώρες. Είναι χρήστες ναρκωτικών ή αλκοολικοί, οι οποίοι το επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, τώρα στην Αμερική, στην Καλιφόρνια υπάρχει ένα ειδικό πρόβλημα εκεί πέρα. Στο Λονδίνο, εγώ γιατί σπούδασα στην Αγγλία, θυμάμαι ότι πάντα υπήρχαν, ήταν ως επιτοπλίστων περιθωριακοί, αλλά όχι όλοι. Πολλές φορές η ζωή δεν ξέρουμε πώς θα φέρνει. Υπήρχαν, μην ξεχνάμε, το 2010 έπεσε πυρηνική βόμβα. Ήταν σαν να έπεσε πυρηνική βόμβα στην Ελλάδα. Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι επαγγελματίες, καλοβαλμένοι. Χάσαν τα πάντα. Ναι, Χάσαν τα πάντα. Υπήρξαν λοιπόν περιπτώσεις ακραίες τέτοιες, οι οποίοι βρεθήκαν στο δρόμο. Τώρα, επειδή υπάρχει. Εδώ στην Ελλάδα λειτουργήσε πάρα πολύ κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, η οικογένεια. Η οικογένεια έσωσε την κοινωνία μας όταν έπεσε η πυρηνική βόμβα. Εγώ το θυμόμουν αυτό όταν ήταν η Παγκόσμια ημέρα της Τρίτης Ηλικίας, την 1η Οκτωβρίου, γιατί επειδή μας τηλεφωνούν πολλοί συνταξιούχοι, είναι οι άνθρωποι που κράτησαν όρθια την ελληνική οικογένεια, Γιάννη. Όταν είδαν τα παιδιά τους να χάνουν τις δουλειές κτλ., σκέπασαν κυριολεκτικά με τις φτερούγες τους, το λέω έτσι, όλη την οικογένεια. Τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, ακόμα και τα δυσέγγονά τους. Και πραγματικά εκεί φάνηκε το μεγαλείο των απομάχων της ζωής στην Ελλάδα, αν θες να σου το πω έτσι. Σήμερα υπάρχουν δομές και από το Δήμο Αθηναίων για τη στέγαση των αστέγων, έτσι. Υπάρχουν και για τα συσίτια, αλλά θέλουν ενίσχυση όλα αυτά. Το κράτος δεν πρέπει να επιτρέψει ούτε σε ένα συμπολίτη μας, Γιάννη, ακόμα και αν είναι τοξικομανής ή νοσεί ψυχικά ή παθολογικά, να είναι στον δρόμο. Αν θες την άποψή μου. Εκεί επίσης έγινε ένα μεγάλο λάθος. Μετά το 2010 πήγαν πολλοί άνθρωποι που είχαν ψυχολογικά προβλήματα, ψυχιατρικά προβλήματα. Βρέθηκαν εκτός δομών. Εκτός δομών, ναι. Βρέθηκαν στον δρόμο. Σε μια κοινωνία η οποία φορολογείται τόσο βάναυσα, Γιάννη, διαχρονικά, να μην υπάρχουν οι δομές. Δηλαδή, πού πάνε τα χρήματά μας, για το όνομα. Ο κ. Δημήτρης από την Ηλιούπολη, καλησπέρα. Έχω ξαναπάρει με τον κύριο Λεβέρντο που ήταν πριν γίνει βουλευτής. Θέλω να σας πω για το IQ που είπατε πριν, ότι δεν είμαστε ρατσιστές. Βέβαια, IQ μεταξύ των Ελλήνων υπάρχει διαφορετικό. Αυτό είναι γεγονός. Από άνθρωπο σε άνθρωπο, σαφώς και υπάρχει. Έτσι, μπράβο. Αλλιώς δεν ξέρω τον Ελλήνο το IQ πόσο ψηλό είναι που ψηφίζει. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να του προσδίδουμε εθνικά χαρακτηριστικά. Όχι, δεν λέει αυτό ο κύριος. Όχι, μιλάω γενικά. Ναι. Άλλο πράγμα το φιλετικό. Δεν υπάρχει φιλετικό IQ. Υπάρχει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και έχει να κάνει με τον τρόπο του μεγαλώματός του, με τη ζωή του. Το IQ είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται στο άτομο. Δεν είναι. Εντάξει, αστειευόμενος το είπα. Για την ψήφο Ελλήνων εξωτερικού, έχω ακούσει πολλούς που παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι ενοχλεί το γιατί να ψηφίσουν. Οι ξένοι και τα λοιπά. Οι μετανάστες γιατί ψηφίζουν? Δεν αλλοιώνουν το αποτέλεσμα στην Ελλάδα οι μετανάστες? Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήξερε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, το είχε παράσει στο νομοσχέδιο εδώ και 4 χρόνια πριν. Απλούστατα, ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει ότι αυτή δεν είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και δεν θέλει να περάσει. Ακριβώς. Ξέρουν ότι δεν έχουν να πάρουν τίποτα από εκεί, γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Πάντως θα πάρουν λιγότερα. Πολύ σωστό, πολύ λογικό αυτό που λέτε. Εγώ θεωρώ ότι η στάση του Κουκουέ αυτό θέμα ήταν πιο έντιμη. Όταν ήταν ο κύριος Μητσοτάκης στην αντιπολίτευση, έλεγε ότι έχει σχέδιο για το μεταναστευτικό. Το σχέδιο ποιο ήταν, να τους φέρει στην Ενδοχώρα, που ο Τσίπρας τους έβαζε στα νησιά? Απαντήστε σε αυτό. Νομίζω ότι ήδη απάντησε ο κ. Λοβέρδο. Έχει γίνει πράγματι. Κύριε Λοβέρδο, ακούστε, και εσείς έχετε παιδιά, και εγώ έχω παιδιά, και το αύριο είναι πολύ φοβερό αυτό που θα γίνει. Σε 15 χρόνια φανταστείτε τι έχει να γίνει.
Δεν το αρνούμε αυτό το οποίο λέτε. Εγώ συμφωνώ με την άποψή σας. Συμφωνώ ότι το μεταναστευτικό είναι φιαλτικό πρόβλημα που απειλεί την ίδια τη δομή της ελληνικής κοινωνίας. Το είπα και χτες και στην Ολομέλεια της Βουλής το είπα. Το είπα και χτες στη Βουλή, στην Ολομέλεια. Μίλησα στην Ολομέλεια της Βουλής και το ανέφερα έτσι ακριβώς. Και απαραδέχτηκα ότι υπήρξαν λάθη από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως προεκλογικά. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει καταλάβει το τι γίνεται, κύριε Λοβέρδο. Το έχει καταλάβει. Να το δώσετε να το καταλάβει. Και κάτι άλλο και κλείνω να μην σας απασχολώ. Για το θέμα των συνταξιούχων είναι ένα πράγμα φοβερό. Πώς γίνεται να δοθούν συντάξεις όταν ένας εργαζόμενος είναι 1,5 εργαζόμενος με έναν συνταξιούχο? Υπάρχει σε καμιά χώρα να δίνεται να υπάρχει αυτό το σύστημα? Εκεί είναι το πρόβλημα ακριβώς. Το εντοπίσατε με μια πρόταση. Είναι δημογραφικό το πρόβλημα. Και επειδή μειώθηκαν και οι θέσεις εργασίας, η πίεση στα ταμεία και στον δημοσιονομικό κορβανά είναι τεράστια. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Δεν πρόκειται να πάρουν συντάξεις. Θα μειώνω τις συντάξεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Επιτρέψτε μου εδώ να κρατήσω μικρό καλάθι. Κρατώντας μικρό καλάθι, να σας πω ότι αν υπάρξει μια υποτυπώδης ανάπτυξη, τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα. Μακάρι. Για να μην σκορπάμε τον δρόμο και την απεσιοδοξία, είναι στα δικά μας χέρια. Είναι τόσο απλό, είναι στα δικά μας χέρια. Αν υπάρξουν αυτή τη στιγμή, τα επόμενα 4-5 χρόνια, καταφέρει αυτή η κυβέρνηση και δημιουργήσει 200-300 χιλιάδες θέσεις εργασίας, θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Θα κρυθεί. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ψηλούς ρυθμούς. Ο κ. Γιώργος μας καλεί από το εξωτερικό. Καλώς τον. Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη Λοβέρδο. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Αμερική. Μάλιστα, καλώς τον. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Θα ήθελα να πω, λυπάμαι που πολλά από τα κόμματα αμφισβητούν για μας τους Έλληνες να ψηφίζουμε εδώ στο εξωτερικό. Ναι, είναι λυπηρό. Εγώ έρχομαι και ψηφίζω στην Ελλάδα. Καλά κάνετε. Ψήφισα το 12, ψήφισα το 15, ψήφισα και φέτος τον Ιούλιο στις 7 Ιουλίου στις εκλογές. Το άλλο που θέλω να πω, κανένα κανάλι δεν είπε που σήμερα έγινε ένα έγκλημα. Και κανένα κανάλι δεν λέει τίποτε για αυτά τα δύο παιδιά που σκοτωθήκανε, που μάλλον εκτέλεσαν κάτι εγκληματίες. Μιλώ για τα δύο παιδιά της Χρυσής Αυγής. Στο Νέο Ηράκλειο εννοείται. Δεν είπανε τίποτε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Υπάρχει βέβαια αυτό το έγκλημα που έγινε με τα δύο νέα παιδιά Γιάννη στο Νέο Ηράκλειο. Απομένει η εξιχνίασή του. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, φοβάμαι. Θα το δούμε. Εγώ ελπίζω να μην ισχύει αυτό που λες. Ελπίζω να γίνει, γιατί είναι ένα έγκλημα. Σαφέστατα, και είναι μια δολοφονία εν ψυχρό. Ανθρωποκτονία εν ψυχρό, εκπρομελέτης κτλ. Λοιπόν. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Ο κύριος Γιώργος από τη Σουβάλα. Καλώς τον. Γεια χαρά από τη Σουβάλα. Καλό μήνα. Μια ερώτηση γενικότερη, φιλοσοφική, ή μπορεί και να μην είναι. Γιατί υπάρχει τόσο μένος εναντίον των Εβραίων? Ότι δήθεν είναι φιλάργυροι ή ότι πρόδωσαν τον Χριστό, που ήταν Εβραίος έτσι κι αλλιώς, και έγινε λόγω αυτού του μένους ένα τεράστιο ολοκαύτωμα με 6 εκατομμύρια ψυχές, γυναικόπαιδα, γέρους, γριές. Κάποιος από εσάς τους δύο ή από τους ελεύθερους τηλεθεατές μπορεί να μου το απαντήσει. Ευχαριστώ. Ο αντισημιτισμός είναι μια αντίληψη η οποία έρχεται από πολύ σκοταδιστικές και απάνθρωπες αντιλήψεις, οι οποίες επικράτησαν κυρίως στη διάρκεια του Μεσαίωνα. Και μετά. Δεν έχει θέση καμία σε μία πολιτισμένη ή οποιαδήποτε κοινωνία. Και οδήγησε βέβαια στο μεγάλο μαζικό έγκλημα του ολοκαυτώματος. Δεν νομίζω ότι έχουν θέση σήμερα σε ένα σύγχρονο αστικό κοινοβουλευτικό πολίτημα ή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου αντιλήψεις οι οποίες στοχοποιούν τους συνανθρώπους μας, τους Ιουδαίους στο θρήσκευμα. Αν ακούγονται τέτοιες απόψεις, πρέπει να πατάσσονται στην κυριολεξία. Νομίζω ότι στα σύγχρονα δυτικά κράτη η νομοθεσία δίνει
αυτά τα όπλα. Δίνει αυτά τα όπλα στις αρχές, ώστε να πατάσονται. Να πατάσετε η έκφραση απόψεων η οποία οδηγεί οδήγησε στο τεράστιο έγκλημα του ολοκαυτώματος, είναι απόλυτα καταδικαστές. Νομίζω ότι εν έτη 2019 αυτό είναι αυτονόητο. Αυτά που λέω είναι αυτονόητα, Γιάννη. Δεν είναι αυτονόητα. Έτσι. Γιατί το ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο που πήρε. Δεν είναι αυτονόητα, δυστυχώς. Εννοείς για το IQ. Δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες φυλές. Όχι, όχι. Δεν κρίνουμε τους ανθρώπους ανάλογα με τις πολιτικές τους προτιμήσεις, από το που, από ποια φυλή προέρχονται, τι θρησκευτική τους. Τι πιστεύουν, σε ποια θρησκεία πιστεύουν, τι χρώμα έχει το δέρμα τους. Ή τι σεξουαλικές προτιμήσεις έχουν. Τους κρίνουμε από το ήθος τους, από τη συμπεριφορά τους, από την αξία από την τους, πολιτεία από τους, την καλοσύνη τους, από την ανθρωπιά τους. Από αυτό κρίνουμε τους Γιάννη, ανθρώπους. Γιάννη, όσοι από εμάς διακονούμε αυτό το επάγγελμα, έχουμε και ένα πλεονέκτημα. Είναι ότι έχουμε ταξιδέψει πολύ. Έτσι, έχουμε ταξιδέψει όλοι. Εγώ έχω συναντήσει σε όλες τις γωνίες του πλανήτη υπέροχους ανθρώπους. Ανθρώπους με τους οποίους θα ήθελα να είμαι γείτονας, φίλος. Και ανθρώπους που συγχαθήκαμε. Ναι. Από όλες τις φυλές. Ναι, και είδα και ανθρώπους. Από όλες τις φυλές. Είδαμε και ανθρώπους οι οποίοι ήταν πραγματικά τραγικοί, όπου και αν πας. Και Έλληνες. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό που σήμερα είναι το ζητούμενο είναι η ανθρωπιά. Εγώ δέχομαι ότι τα στοιχεία της ταυτότητας είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο. Ειδικά για τον αυτοπροσδιορισμό του. Αλλά εγώ όπου και αν πήγα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είχα άλλες αντιλήψεις, προσπάθησα να προσαρμοστώ εκεί που πήγα, να μην, γιατί έχω ζήσει στο εξωτερικό, και να μην προκαλέσω και να σεβαστώ τους τοπικούς νόμους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή την απέτηση έχουμε εδώ από τους πρόσφυγες παύλα μετανάστες, οι οποίοι φτάνουν στη χώρα μας μέχρι να κριθεί η υπόθεση. Εγώ χθες είπα στη Βουλή ότι θέλουν να σέβονται τον τρόπο ζωής μας όσοι έρχονται στην Ελλάδα. Και να προσαρμόζονται. Και να δέχονται το αξιακό μας πλαίσιο. Ναι. Έτσι. Δεν λέω ότι είναι ανώτερος ο δικός μας τρόπος ζωής. Λέω όμως ότι είναι δικός μας. Είναι και δικός δεν θέλουμε να τον αλλάξουμε. Ναι, και δεν τον αλλάζουμε. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά που θα έχω Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή εδώ, κάθε εβδομάδα, Θεού θέλοντος, να είμαστε καλά. Εγώ και ο Γιάννης. Το Γιάννη Λοβέρδο, ένας άνθρωπος με τον οποίο εγώ δούλεψα δίπλα του και έχω μάθει πολλά. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διέκοψε την επαφή του με τους ανθρώπους. Παραμένει βαθύτατα δημοσιογράφος. Νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορέσεις και ποτέ να το... Και βαθύτατα ανθρώπινος προσπαθώ να είμαι. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να το αποβάλεις και αυτό. Και γι' αυτό ξέρεις, επειδή η ρίση που είπε προηγουμένως αυτός ο κύριος τον σταμάτησε και τον διέκοψε, διότι είναι και παράνομο αυτό το οποίο είπε. Βέβαια, δεν μπορείς την ίδια να... την εκπομπή και το ίδιο το κανάλι. Ναι, και δεν μπορεί να λες ότι υπάρχουν κατώτερες φυλές. Είναι παράνομο. Πάντως, το παραβιάζει και την κείμενη νομοθεσία της χώρας. Σε μια ζωντανή εκπομπή, ξέρεις Γιάννη, ότι... Γι' αυτό τον διέκοψα και γι' αυτό τον ξεκαθαρίζω. Δεν μπορούμε να ζητάμε επιστοποιητικά όποιος θέλει τηλεφωνία. Όχι. Ακούγεται και κρίνεται. Προφανώς όχι, αλλά έπρεπε να το... Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Από μένα και το Γιάννη, να είσαστε καλά. Επαναλαμβάνω, καλή ξεκούραση και Θεού θέλοντος και τη Δευτέρα μαζί εδώ με τον Γιάννη να συζητήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας και ό,τι άλλο σας απασχολεί. Να είστε καλά, γεια σας.